Ο τουρισμός κατεξοχήν εξωστρεφής κλάδος της οικονομίας αυτή την περίοδο αποκαλύφθηκε η ευαλωτότητά του από διάφορους ασταθείς παράγοντες όπως η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις. Οι συνέπειες βέβαια είναι γνωστές και τραγικές για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες. Όμως στα πλαίσια της ενιαίας στρατηγικής της καπιταλιστικής ανάπτυξης όλων των κομμάτων του κεφαλαίου προτεραιότητα, είτε είστε κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από κοινό υπουργό υγείας, έχει ζητήσει κατά καιρούς και κοινό υπουργό τουρισμού, αποκαλύπτοντας τις συγκλίσεις στις επιλογές του κεφαλαίου. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ καθώς και το ΠΑΣΟΚ υπηρέτησαν και υπηρετούν τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων. Διευκολύνουν τη δράση τους και τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Διαμορφώνουν το φιλικό νομοθετικό πλαίσιο με πλήθος εξαιρέσεων δόμησης από γενικούς κανόνες, με κίνητρα φοροαπαλλαγές ή σφοροαπαλλαγές και κυρίως με πολύ φτηνή εργατική δύναμη. Με πλέον προκλητική την προσαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων που αποφάσισε η κυβέρνηση με κριτήριο τη λειτουργία των επιχειρήσεων, των τουριστικών επιχειρήσεων και την κερδοφορία τους και όχι βέβαια την υγεία του λαού. Η γενική κατεύθυνση που εξυπηρετεί αυτό το σχέδιο νόμου που συζητάμε είναι η δημιουργία του νομικού πλαισίου και ορισμένων κρατικών δομών με σκοπό να υποστηρίξουν το νέο τουριστικό πρότυπο ανάπτυξης για τη χώρα. Συνδέεται με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία υποδομών και με νέο στόχο την ένταξη στο τουριστικό προϊόν νέων προορισμών. Ετοιμάζεται ένα νέο πρότυπο που θέτει περισσότερη αποκέντρωση των τουριστικών ροών αλλά και ένα πιο υψηλό τουριστικό εισόδημα που έχει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους ποιοτικότερες και πράσινες διακοπές. Με αφορμή την πράσινη ανάπτυξη, ετοιμάζεται ένα νέο πρότυπο που θέτει περισσότερη αποκέντρωση των τουριστικών ροών αλλά και ένα πιο υψηλό τουριστικό εισόδημα που έχει τη δυνατότητα για τέτοιου είδους διακοπές. Αφήνει απ' έξω τις ανάγκες των εργατικών λαϊκών στρωμάτων από αυτόν τον πιο ακριβό, πράσινο, διαφοροποιημένο και αποκεντρωμένο τουρισμό. Στρώνει το έδαφος για επενδύσεις σε νέα περιεχόμενα τουριστικού προϊόντος. Αυτό που ρυθμίζει είναι η νομική και η κρατική προετοιμασία για αυτό το τουριστικό υπόδειγμα, το οποίο θα δέσει με τις αλυσίδες της λεγόμενης εξωστρέφειας τις περιοχές που θα χαρακτηρίζονται ως πρότυπες και όχι γενικά μια καθολική περιφερειακή ανάπτυξη που δεν μπορεί βέβαια να είναι ισόρροπη μέσα στο κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Θα δημιουργηθεί μεγαλύτερο δέσιμο της όποιας πρότυπης περιοχής με ένα εξωτερικό εισόδημα, με τη λεγόμενη εξωστρέφεια, θα είναι περισσότερο εκτεθειμένες στις διεθνείς διακυμάνσεις της οικονομίας, τις εξελίξεις στο τουριστικό κλάδο διεθνώς, στις επιλογές των tour operators για να πουλάνε πιο φθηνά. Οι οργανωτικές δομές που προβλέπονται, όπως η Δημιουργική, το τοπικό και περιφερειακό παρατηρητήριο, οι αρμοδιότητες που παραχωρούνται στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης, θα υλοποιούν επιχειρηματικούς στόχους των ομίλων σε περιοχές φιλέτα που θα παραδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής και περιφερειακής διοίκησης και την απόφαση του εκάστοτε Υπουργού για τουριστική ανάπτυξη στο μεγάλο κεφάλαιο. Με την τροπολογία που κατατέθηκε, συμπληρώνει μέτρα υπέρ του κεφαλαίου, αφού αποδέχεται απαιτήσεις για μεγαλύτερη αύξηση του συντελεστή δόμησης, τη διάνοιξη δρόμων και κατασκευή άλλων έργων μέσα στο δάσος από σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, την παραχώρηση χρήσης αγιαλών και παραλιών σε επιχειρηματικούς ομίλους με απολωτρίωση της έκτασης και χαρακτηρισμού ως κοινόχρηστου χώρου σε πρώτο στάδιο. Προσπερνά τις διαφωνίες με την offshore ΑΕ που προβλέπει την κήρυξη του ναυαγίου Ζακύνθου ως πρότυπης τουριστικής περιοχής αξιοποίησης και προστασίας. Διορίζει η Επιτροπή πρότυπης τουριστικής αξιοποίησης και προστασίας του ναυαγίου Ζακύνθου που θα κάνει τη δουλειά της πρώην ΑΕ. Αφού κάνει αποδεκτή την οριοθέτηση με τις συγκεκριμένες συντεταγμένες στη ζώνη Αγιαλού με το ναυάγιο και κάθε άλλο ακίνητο και κατασκευές και εγκαταστάσεις,
αυτές που έχει ορίσει ο συντονιστής της αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιωνίου, για την οποία έχουν εκφραστεί διαφωνίες, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις. Γιατί σε αυτές τις συνταγμένες περιλαμβάνονται περιουσίες των κατοίκων της περιοχής, όπως από τις Βολίμες, τις Μαργές, τα Αναφωνήτρια, περιλαμβάνονται μοναστήρια, ναοί, μνημεία, δρόμια, γυαλί, παραλίες. Η Επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου δύναται, όπως λέει το νομοσχέδιο, κατά παρέκκληση κάθε αντίθετης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας να λειτουργεί ως αναθέτουσα αρχή για κάθε έργο ανάθεσης, μελετών ή εργασιών. Κάθε αναγκαία άδεια για τη διενέργεια των ενδεδειγμένων επεμβάσεων, συντήρησης, αντιστήριξης, διάνυσης οδών και διαμόρφωσης ασφαλούς πρόσβασης στην περιοχή, χορηγείται πάλι κατά παρέκκληση κάθε αντίθετης διάταξης με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού και μάλιστα εντός αποκλειστής προθεσμίας 60 ημερών. Σας καλούμε να αποσύρετε την τροπολογία ή το ελάχιστο αυτό το άρθρο που αναφέρεται στο ναυάγιο του Ζακύνθου. Στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου, οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες των Δήμων και Περιφερειών, με αποφάσεις των Συμβουλίων των Δήμων και Περιφερειών, θα μετατρέπονται σε οργανισμούς διαχείρισης και προώθησης τουριστικού προορισμού με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και την τοποθέτηση manager ως επικεφαλής, όπως εξάλλου ζητείται από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Στο άρθρο 4, που αναφέρεται στη χρηματοδότηση αυτών των οργανισμών, προβλέπεται η απόδοση ενός ποσοστού 1% των δημοτικών τελών από τον ΟΤΑ στον οικείο οργανισμό διαχείρισης και προώθησης προορισμού. Δημοτικά τέλη που είναι γνωστό ότι είναι σύμφυτα με την ανταποδοτικότητά τους. Με το άρθρο 5, οι οργανισμοί που λειτουργούν από την υπερφορολόγηση των δημοτών θα παράγουν έργο, θα δημιουργούν υποδομές, θα μελετούν, θα δαπανούν για την προβολή με σκοπό τη μεγιστοποίηση του ωφέλους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύμπραξη των οργανισμών με επιχειρήσεις, επαγγελματικές ανώσεις, καθώς και με tour operators με στόχο τη διασφάλιση, όπως λέει, της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος μέσω της συνδιαφήμισης, χρηματοδότησης μελετών, διαχείρισης και προβολής του προορισμού και εγχώρια και διεθνώς. Η διαχείριση των συνεπειών στο περιβάλλον από την επιχειρηματική δραστηριότητα προβλέπεται πάλι ότι ανατίθεται στους οργανισμούς διαχείρισης προορισμού, δηλαδή στην τοπική διοίκηση, η οποία θα κάνει δαπάνες για να υλοποιεί δράσεις δίθεν εθελοντισμού και κοινωνικής ευθύνης για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος που η επιχειρηματική δράση θα επιβαρύνει. Μιλάει για τη φιερουσα ικανότητα των προορισμών ως κριτήριο. Τέτοιο κριτήριο δεν υπάρχει στην καπιταλιστική ανάπτυξη. Ούτε βέβαια και στις πολιτικές σας που την υπηρετούν. Μοναδικό κριτήριο είναι η μέγιστη απόδοση των επενδυμένων κεφαλαίων. Τα παραδείγματα της Σαντορίνης, της Μυκόνου αλλά και άλλων περιοχών ως προς τη φέρουσα ικανότητα είναι χαρακτηριστικά. Λόγος γίνεται στο νομοσχέδιο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι ουδέτερη. Είναι ταξική και διασφαλίζει πρωτίστως τη μέγιστη κερδοφορία. Στα άρθρα 12 έως 25 εμπορευματοποιούνται πλήρως οι αιματικοί φυσικοί πόροι και οι αιματικές πηγές με τη σύσταση ΑΕ, στην οποία περιέρχονται όλα τα περιουσιακά δικαιώματα. Οι αιματικοί φυσικοί πόροι και πηγές είναι δημόσια περιουσία. Εσείς επιταχύνετε το ξεπούλημά τους μέσω της ανώνυμης εταιρείας, η οποία θα μαζέψει όλες τις πηγές που δεν έχουν περιέλθει στο ΤΑΙΠΕ. Οι αιματικές πηγές, φυσικός πλούτος, γίνονται, όπως είπαμε, νέα πεδία επενδύσεων. Η θέση μας την έχουμε εκφράσει εξάλλου πολλές φορές, είναι ότι όλες αυτές οι αιματικές πηγές πρέπει να προσφέρονται δωρεάν για θεραπείες στο λαό και να σημειώσουμε εδώ ότι έχουν περικοπεί αυτές τις θεραπείες που δίνονταν στους συνταξιούχους και στους έχοντες ανάγκη αιματικών λουτρών. Έχετε μια ρύθμιση που προβλέπεται τη συνέχιση αυτών των θεραπείων για τα λουτρά της εδιψού λόγω
των καταστροφών που υπέστη το καλοκαίρι. Με τις ρυθμίσεις του τρίτου μέρους του νομοσχεδίου, ό,τι μπαίνει εμπόδιο στη λειτουργία των πάσης είδους τουριστικών επιχειρήσεων, επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ενισχύοντας την επιχειρηματική δράση και τα αποτελέσματά της. Ενισχύεται με το νομοσχέδιο η μεγέθηση επιχειρήσεων, αφού προβλέπει τη συνένωση των ήδη υφισταμένων κτηρίων εντός όμορων γηπέδων ή οικοπαίδων με σκοπό τη δημιουργία ενιαίου ξενοδοχειακού καταλύματος. Στα σύνθετα καταλύματα δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν στις εγκαταστάσεις του περισσότερες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, αυξάνοντας τους συντελεστές δόμησης και επικαλείστε λόγους ασφάλειας δικαίου, όπως γράφεται στο νομοσχέδιο. Οι συντελεστές δόμησης που ισχύουν υπηρετούν το μέγεθος των επιχειρήσεων που αποφασίζει ο επιχειρηματικός όμιλος, χωρίς να υπολογίζεται η ίδια η περιοχή και η χωροταξία της. Στο άρθρο 39, οι σχολές Ξαναγών Ρεθύμνου, Κέρκυρας και Ρόδου, εδώ και 1,5 χρόνο λειτουργούν με ένα μόνο άτομο, μόνιμο προσωπικό, με τεράστιο όγκο δουλειάς και προσωπικό ορισμένου χρόνου για περίπου ένα 8μηνο ετησίως, κυρίως εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση των σχολών. Στο Υπουργείο Τουρισμού, στελέχη του μιλούν για το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας της σχολής Ξαναγών Κέρκυρας. Ο Υπουργός δεν τοποθετήθηκε επ' αυτού, παρόλο που το ρωτήσαμε και στις επιτροπές. Σημειώνουμε ότι οι Ξαναγοί, με υπόμνημά τους, θέτουν ζητήματα για την κατοχήρωση της δουλειάς τους και του εισοδήματός τους. Με τη συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 43, υπήρχε δέσμευση ότι θα ρύθμιζε και τη στέγαση του ΕΚ Κρήτης, το οποίο το κτίριο κρίθηκε προσωρινά ακατάλληλο για χρήση μετά το σεισμό και οι σπουδαστές για τρίτη κατά σειρά χρονιά θα διδάσκονται μαγειρική και ζαχαροπλαστική μέσω τηλεκπαίδευσης. Το διοικητικό προσωπικό της σχολής φιλοξενείται στα γραφεία της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Κρήτης. Οφείλετε, κύριε Υπουργέ, εδώ να πάρετε θέση το τι θα κάνετε με το ΙΕΚ Κρήτης. Με το άρθρο 57, Δήμοι και Περιφέρειες εξασφαλίζουν έτοιμη πελατεία και κέρδη, απαλλάσσοντας τους επιχειρηματικούς ομίλους από έξοδα προβολής και διαφήμισης. Πληρώνει ο λαός για να πουληθούν πιο ακριβά ο ήλιος, η θάλασσα και περιοχές φυσικού κάλους της χώρας σε πελάτες υψηλού βαραντίου και βέβαια αυτοί θα στερούνται και λίγες μέρες διακοπών. Για τις ρυθμίσεις του προγράμματος Τουρισμός για Όλους, το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού που στηρίζεται αποκλειστικά σε εισφορές των εργαζομένων, μετά και την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας, μειώθηκε θεαματικά και σε αριθμό δικαιούχων εργατοϋπαλλήλων, ενώ πετάχθηκαν εκτός οι συνταξιούχοι. Μια μικρή αύξηση των δικαιούχων για το 2021 για να μετριάσει τις συνέπειες της πανδημίας αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό και δεν αλλάζει την κατάσταση. Το ενδιαφέρον του ΚΚΕ δεν είναι για τους μεγάλους τουριστικούς ομίλους, αλλά για τους εργαζόμενους, τους μικροδιοκτήτες που υποφέρουν από αυτούς. Στέκεται απέναντι στο κεφάλαιο και τα κόμματά του. Οργανώνει την πάλη ενάντια στις μεγάλες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και την εκμετάλλευση που δεν έχει όρια. Ο μισθός, όπως σας είπα και προχθές, έχει φτάσει να είναι ίσως με μια διανυκτέρευση. Οι εργασιακές συνθήκες είναι συνθήκες γαλέρας, με ατέλειωτες ώρες δουλειάς, με κάθε είδους εργασιακή σχέση. 16 μορφές ελαστικών μορφών που όλοι σας ψηφίσατε εφαρμόζονται σε αυτόν τον κλάδο. Με νέους και νέες να δουλεύουν μια σεζόν και μετά επιδιώκουν να βρουν δουλειά σε άλλο κλάδο. 80.000 ξενοδοχοϋπάλληλοι φέτος θα κάνουν γιορτές χωρίς το Ταμείο Ενεργείας, γιατί το Υπουργείο Εργασίας δεν αναγνώρισε το ένσημα της αναστολής προκειμένου να έχουν το Ταμείο Ενεργείας. 200.000 εργαζόμενοι στον επιστημισμό έμειναν εκτός κάθε στήριξης από τις συνέπειες της πανδημίας. Αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι δέχονται πογκρούμα πωλήσεων σε πολλά ξενοδοχεία με την κυβέρνηση να συνενεί στην αστήρωτη δράση. Σήμερα είχε απεργία των εργαζομένων σε ξενοδοχεία της Αθήνας γιατί είχαν απολύσεις. Το ΚΚΕ προβάλλει συνολικά την πολιτική του θέση και καλεί σε συμπόρευση στον αγώνα αντίστασης και ρήξης με την καπιταλιστική βαρβαρότητα, τα μονοπόλια και τον υπεριαλισμό.
Μόνο με την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής θα εξασφαλιστούν ελεύθερος χρόνος και ο οργανωμένος κοινωνικός τουρισμός. Θα εξαλειφθεί η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής. Πρώτη και βασική προϋπόθεση για μας είναι να τεθούν στη διάθεση του λαού όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος υποδομών, χώρων, κτηρίων, η κοινωνικοποίησή τους για να γίνουν ολοκληρωτικά λαϊκή κοινωνική περιουσία, η γη, τα δάση, οι ορεινοί όγκοι, οι αγιαλοί, οι αιματικές πηγές, οι δρόμοι, τα λιμάνια, τα σιδηροδρομικά δίκτυα, η ανασυπλοεία και τα αεροδρόμια. Η εργατική εξουσία μπορεί με κεντρικό σχέδιο και αντίστοιχους νόμους να κατανέμει αναλογικά παραγωγικούς σπόρους, να απλώνει ισόμετρα σε όλη την Ελλάδα ένα δίκτυο με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κατασκηνώσεις, καταλήμματα, θέρετρα, χώρους αναψυχής και έντα διασύνδεσης και πολιτισμού. Θα μπορεί να σχεδιάζει προστατεύοντας το περιβάλλον, αξιοποιώντας ισορροπημένα τη γη για τις παραγωγικές ανάγκες, για την ενέργεια, τις διατροφικές λαϊκές ανάγκες. Εμείς διεκδικούμε και καλούμε το λαό να διεκδικήσει μαζί μας κρατική μέρημνα για το δικαίωμα κάθε εργατικής και λαϊκής οικογένειας για διακοπές, αναψυχή και τουρισμό. Την εξασφάλιση της μηνιάτικης άδειας, του 14ου μισθού για όλους τους εργαζόμενους, της 13ης και 14ης σύνταξης για τους συνταξιούχους. Τετραπλασιασμό των δικαιούχων προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, με ουσιαστική μείωση της συμμετοχής του κατόχου σε καταλήμματα και μέσα στις κοινωνίες, δωρεάν διακοπές για τους συνταξιούχους, δωρεάν πρόσβαση σε όλα τα μνημεία, μουσεία, στους φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους της χώρας μας, να δημιουργηθούν και νέες δημόσιες παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των εργαζομένων και ανέργων, που θα λειτουργούν όλο το καλοκαίρι δωρεάν. Έχουμε καταθέσει, κύριε Υπουργέ, και μια τροπολογία για τις κατασκηνώσεις, για την επιχορήγηση των κατασκηνώσεων των παιδιών των εργαζομένων του Υπουργείου. Εξάλλου, είχατε πει ότι θα λύσετε αυτό το ζήτημα. Να δημιουργηθούν δωρεάν χώροι αναψυχής για όλους τους νέους με προσιτές τιμές ή και δωρεάν για τα νέα ζευγάρια για τους άνεργους. Ουσιαστικά μέτρα στήριξης όλων των εργαζομένων του κλάδου για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους, την προστασία των μικρών επαγγελματιών του κλάδου. Το ΚΚΕ και με αφορμή τη συζήτηση για το νομοσχέδιο καλεί σε συμπόρευση τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους βιοπαλλαστές αγρότες και για το δικαίωμά τους στις διακοπές, την αναψυχή, την ευεξία. Καλεί σε αγώνα ενάντια στην ίδια αιτία που τους στερεί όλα αυτά τα δικαιώματα, που είναι η ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, στις υποδομές. Καλούμε να οργανωθεί ακόμα πιο αποφασιστικά η πάλι σε ένα πανελλαδικό συντονισμένο κίνημα που θα έχει στο επίκεντρό του τον κύριο εχθρό, που είναι το αστικό κράτος πρώτα και κύρια και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο σήμερα η συμπόρευση με το ΚΚΕ είναι πρωταρχικής σημασίας για να οδηγηθούμε σε γενικότερες ρήξεις και ανατροπές, έτσι ώστε ο τουρισμός να αποτελεί δικαίωμα για τους εργαζόμενους και το λαό. Ψηφίζουμε κατά επί της αρχής του νομοσχέδιου και ενάντια στην τροπολογία.